90%. Και πρέπει να σου πω ότι το θέμα που μου θέτεται, τον μη ΣΥΦΑ και το πώς θα μπορούσε να γίνει η διάθεσή τους και αν θα μπορούσε να γίνει εκτός φαρμακείων, με την Κομισιόν, που είναι το 1 τρίτο της Τρόικας, έχω πλήρη ταύτιση απόψεων. Άρα δεν ξέρω πώς συνάγεται ότι η Τρόικα πιέζει ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε να αιτιολογήσω εγώ λίγο τώρα και τον τίτλο μας, το ΕΧΜΕΣ, και να βάλω το ζήτημα με λίγο πιο λεπτομέρεια. Ο κύριος Χατζηδάκης επιμένει ανοιχτά και λέει ότι πρέπει να προχωρήσουν αλλαγές σαν αυτή που περιέγραψα και πολλές ακόμα. Δεν είναι μόνο δικές σας, είναι και άλλων Υπουργείων. Εσείς είστε αντίθετος. Δημόσια και οι δύο Υπουργοί έχετε εκθέσει την άποψή του ο καθένας. Και υπάρχει μια δήλωσή σας και αυτό εμείς λέμε εχμή. Θα τη δούμε τώρα. Που λέτε ότι σε αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες για να πωλούνται οπουδήποτε. Να ακούσουμε τη δήλωση. Εγώ, δημοσιογραφικά, συγχωρήστε με το εγώ, την κρίνω ως εχμή προς Χατζηδάκη. Αν εσείς την κρίνετε διαφορετικά, είναι δικαίωμά σας. Θα το πω αμέσως μετά. Να δούμε πώς το διατυπώσετε. Θα το πω αμέσως μετά. Το μη ΣΥΦΑ, το μη συνταγωγούμενο φάρμακο, είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Δεν είναι καραμέλες. Εσύ μπορεί να παίρνει το γιατρό σου ένα φάρμακο για την καρδιά. Και να πας να πάρεις ένα κουτί φαρμάκου που το βλέπεις ωραίο το κουτί του γυαλιστερό και λέει ωραία πράγματα σε όλο τον πονοκέφαλο. Και να μην ξέρεις ότι αυτό το φάρμακο που είναι μη ΣΥΦΑ, μη συνταγογραφούμενο, έχει παρενέργειες αν το πάρεις μαζί με το φάρμακο που παίρνεις κανονικά την καρδιά σου. Φανταζόμαι λοιπόν ότι πριν τα πείτε αυτά εδώ στο Sky το πρωί στον Άρη τον Πορτοσάλτε, τα είπατε στον κύριο Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης όμως επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση. Όταν λοιπόν δημόσια λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν είναι τα φάρμακα καραμέλες, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δικαιούμαι να πω ότι είναι αιχμή στον κύριο Χατζηδάκη. Όχι, γιατί. Θα σου πω γιατί δεν είναι αιχμή προς τον κύριο Χατζηδάκη. Προς τον Τσίπρα είναι. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι υπουργός ανάπτυξης. Ναι. Θα σας πω. Ένα λεπτό. Διαφωνίες. Εγώ δεν υποκρίνομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαφωνία. Στο σπίτι μας μέσα μπορεί να έχουμε διαφωνία με τη γυναίκα μας, κύριε Βαγγελάτε. Με τα παιδιά μας, με τον συνεργάτη μας, προφανώς. Αλλά εδώ είναι πολιτική η διαφωνία. Μεγαλοποιούμε. Δεν υπάρχει. Θα σας το πω πολύ απλά. Ο κ. Χατζηδάκης, υπουργός Ανάπτυξης, έχει καθήκον και πολύ καλά κάνει. Και εγώ υποστηρίζω πλήρως την προσπάθειά του να φέρει μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Άλλωστε, έχω ψηφίσει αυτά τα 3 χρόνια, νομίζω, κύριε Βαγγελάτε, τα πάντα. Μου είναι λίγο άβολο. Να μπαίνω στη γραμμή ότι εγώ δεν υποστηρίζω μεταρρυθμίσεις. Εγώ έχω υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα. Θα μου επιτρέψετε να πω, δεν θα πω περισσότερο παντός άλλου, πάντως σίγουρα από τους πρώτους. Λοιπόν, άρα δεν είμαι σε αυτή τη γραμμή. Και καλά κάνει ο κ. Χατζηδάκης που θέλει να αναμορφώσει την ελληνική οικονομία και να εξυγχρονίσει. Στο ζήτημα το συγκεκριμένο για το οποίο μιλάμε όμως, δεν υπάρχει η διάσταση μόνο της οικονομίας. Πιθανόν να το βλέπαμε μόνο από τη διάσταση της οικονομίας να ήταν έτσι. Και μόνο έτσι. Και να μην μπορεί να το δει καθόλου διαφορετικά. Το κομμάτι όμως των φαρμάκων έχει και ένα μεγάλο τμήμα να κάνει με τη δημόσια υγεία. Τώρα, η δημόσια υγεία και η οικονομία δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη. Μπορεί να έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Εμείς πάντως ως χώρα, όλες αυτές τις αλλαγές, όπως είναι τούτη που συζητάμε, οι άλλοι στο γάλα, και είναι καμιά τριανταριά ακόμα. Παραπάνω είναι, όχι 30. Δεν τις έχουμε συμφωνήσει, δεν έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα κάνουμε. Μα όχι. Να σου πω τι έχει γίνει. Καταρχάς, ως προς τα μη ΣΥΦΑ έξω από τα φαρμακεία, εγώ με τον κύριο Χατζηδάκη προ 2 μηνών εκδώσαμε κοινή υπουργική απόφαση. Σας λέω για ένα παράδειγμα που εκκρεμούσε επί χρόνια να γίνει. Και βγάλαμε εκτός φαρμακείων τις βιταμίνες, τα συμπληρώματα διατροφής. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν έχουν παρενέργειες. Mm-hmm. Αυτά και εγώ υπέγραψα και βγήκανε. Άρα δεν μπορεί να κατηγορούμε ως ενάντια στη μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, σας λέω, υπάρχει ένα ειδικότερο θέμα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια σειρά χωρών. Κύριε Γεωργιάδη, μην χάσουμε τον χρόνο να το εξηγείτε σε εμάς. Η Γαλλία. Εγώ πολιτικά ρωτάω. Δεν το επιτρέπει. Κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο δεν έχετε καταφέρει να πείσετε είναι τον κύριο Χατζηδάκη. Και ρωτάω, εμείς ως χώρα δεν έχουμε δεσμευτεί ότι αυτή τη σειρά των αλλαγών πρέπει να την κάνουμε. Μην με ρωτάτε αν είναι σωστό. Πολύ πιθανό να συμφωνώ μαζί σας με τη δική σας άποψη. Αλλά λέω κάποια στιγμή. Πρέπει να κάνουμε αυτό που δεσμευόμαστε ή όχι. Και αν δεν το κάνουμε, να το πούμε ανοιχτά. Να πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση και να πει: αυτό το είχαμε αποφασίσει, αλλά είναι λάθος. Δεν θα το κάνουμε. Αλλά να μην γίνεται αυτό το πηγενέλα. Εδώ δίπλα στον τοίχο, αν γυρίσει η κάμερα, έχω βάλει ένα αρχαίο λατινικό ρητό που λέει: Pacta sunt servanda. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Και πάνω εκεί εδράζεται όλη η καλή μου σχέση με την Τρόικα. Εγώ, κύριε Βαγγελάτε, αν θυμάστε, παραλάβαμε τον κύριο Μπέζα και την κυρία Μακρύ, το Υπουργείο Υγείας το καλοκαίρι,
Και το Υπουργείο Υγείας, αν θυμάστε, στο ζήτημα της δόσης, ήταν το πρώτο Υπουργείο που ελεγχότανε και ήταν, αν θυμάστε, ο οποίος στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να επανατέσουμε την Τρόικα. Και τον Νοέμβριο η Τρόικα δεν ήρθε ούτε καν να μας επισκεφτεί. Και τώρα τους είδα εγώ από μόνο μου στις Βρυξέλλες και είπανε τι έρχεσαι αυτό, τα έχετε κάνει όπως πρέπει όλα. Δεν χρειάζομαι εγώ να μου το πείτε εσείς τώρα στην τηλεόραση. Εγώ πιστεύω στις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω πιο πολύ από την Τρόικα. Η Τρόικα μας βάζει λίγες. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερες. Όμως εμείς θα αποφασίσουμε ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η πατρίδα μας. Και με τους ανθρώπους αυτούς που λέτε ότι έχουμε δεσμευτεί, μιλάμε και εξηγούμε. Και όταν τους εξηγούμε και έχουμε μια αλφα αξιοπιστία και τους λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και να το κάνουμε, αυτό δεν πρέπει για ένα, δύο, τρεις, τέσσερις λόγους, δεν είναι παράλογοι, το καταλαβαίνουν. Εμπροκειμένου σας λέω πάνω, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο... Άλλο λέει το ρεπορτάζ. Στο συγκεκριμένο... Ναι. Στο συγκεκριμένο, ναι. Επιτρέψτε μου να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Μα γι' αυτό και σας κάλεσα. Γιατί εγώ σας είπα, ήμουνα με την Τρόικα 4 ώρες την Τετάρτη. Δεν χρειάζεται να κάνω ρεπορτάζ, ήμουνα ο ίδιος. Και αν θέλετε να σας πω και πού ήμουνα για το ρεπορτάζ σας, ήμουνα στο κτίριο της ΜΕΑ, της μονίμου ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, στο γραφείο του κυρίου πρέσβη μας, παραχώρησε ευγενώς στο γραφείο του. Ωραία. Και κάναμε 4 ώρες και με την Τρόικα. Άρα αφήσαμε να ξέρω. Λέω λοιπόν. Έχει ουσία τώρα αυτό που λέτε. Στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, ναι. Έχει ασφαλώς την πρωτοβουλία των κινήσεων, αναμφίβολα, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στα σημεία στα οποία υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, ασφαλώς πρέπει να ρωτάτε και το Υπουργείο Υγείας. Αλλιώς δεν υπάρχει κυβέρνηση, πώς θα γίνει, λένε. Άρα λοιπόν, εσείς επειδή θεωρείτε ότι αυτό είναι θέμα. Έχουμε άριστες σχέσεις. Άρα επειδή αυτό θεωρείτε ότι είναι θέμα δημόσιας υγείας, λέτε ότι δεν θα υποχωρήσετε σε αυτό, αν το ερμηνεύω σωστά. Όχι, δεν θέμα να υποχωρήσουμε. Δεν είμαστε. Στο σχολείο έφηβοι να μετράμε τους εγωισμούς μας. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Και θα παρακαλούσα, μην απαξιώνετε αυτό που λέω. Το θέμα δημόσιας υγείας, αν το υποστηρίζετε, δεν είναι σχολική έριδα. Είναι λόγος που κανείς λέει, με συγχωρείτε πολύ, αν είναι να βάλω σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, πάω σπίτι μου. Είναι πιο σοβαρό. Όχι, λέτε αν θα υποχωρήσω. Ναι. Σας λέω, δεν τίθε θέμα να υποχωρήσει ο ένας ή να υποχωρήσει ο άλλος. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ σας λέω τον Κωστίτο Χατζηδάκη και την προσπάθειά του να φέρει μεταρρυθμίσεις και να εξυγχρονίσει την ελληνική οικονομία, τον υποστηρίζω αναφανδόν. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε τι προκύπτει από τα λεγόμενά σας. Ότι ο κύριος Χατζηδάκης δεν λαμβάνει υπόψη του το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Αυτό μας λέτε. Αν εσείς λέτε ότι δεν μπορούν. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, μην τρελαθούμε. Αν λέτε ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν πρέπει να πωλούνται από οποιονδήποτε, γιατί μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ο συνάδελφός σας δεν το καταλαβαίνει, τότε σημαίνει ότι εφόσον εσείς έχετε δίκιο και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εκείνος δεν σέβεται τη δημόσια υγεία. Δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση. Μα πότε σας είπα εγώ, συγγνώμη, πότε βγάλατε το συμπέρασμα δεν το καταλαβαίνει. Εκκρεμεί να κάνουμε συνάντηση οι δύο υπουργοί, σήμερα ή αύριο, και είμαι βέβαιος θα καταλήξουμε σε πλήρη συμφωνία με τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι. Ανθυπολεπτομέρεια, μην το συζητάτε. Προχωράνε μεταρρυθμίσεις και η χώρα έχει κάνει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων πάρα πολλά πράγματα, κύριε Βαγγελάτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νίκο, συγγνώμη κιόλας. Όχι, γιατί... νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δίνει πάντως πολιτική είδηση. Λέει ότι η δημόσια υγεία είναι υπεράνω όλων, υπεράνω της οικονομίας. Μένει να δούμε από όλα όσα έχει κάνει στο Υπουργείο Υγείας και από όσα μέλη να κάνει, τι θα είναι υπέρ της δημόσιας υγείας, ακόμη και εις βάρος της οικονομίας. Και το δεύτερο, πολύ ουσιώδες που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει ότι εγώ έχω ψηφίσει τα πάντα, ήμουν ο πρώτος μνημονιακός, αλλά τώρα αυτό που λέει είναι ότι εμείς αποφασίζουμε τι μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε. Τελειώνει το μνημονίο. Τώρα θα πρέπει να μας πει και η παρούσα κυβέρνηση και όποια άλλη πολιτική δύναμη έρθει, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί ό,τι εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις μετά το πρώτο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2010 είναι αυτά τα οποία επέβαλε ο δανειστής. Είναι σωστό. Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Καμία μεταρρύθμιση δεν προήλθε από ελληνική πρωτοβουλία. Όλες επευλήθησαν. Με συγχωρείτε, κύριε Ξηδάκη. Σήμερα στη Βουλή είχα τεθεί το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το οποίο νομοσχέδιο δεν ήταν στο μνημόνιο. Δεν ήταν μνημονιακή μας υποχρέωση. Γιατί το λέτε αυτό. Μπορείτε να πάτε τώρα στο site της Βουλής των Ελλήνων και να πάρετε και δίπλα σας τα μνημόνια, όλα τα μνημόνια. Βρείτε σε ποιο σημείο. Το μνημόνιο γράφει για μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλες οι μεγάλες περικοπές. Εμείς το επιλέξαμε να το κάνουμε. Όλες οι μεγάλες περικοπές
στην ασφάλιση, στις συντάξεις, στους μισθούς και στον τομέα της δημόσιας υγείας δεν ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις? Δεν έπρεπε να κοπούν αυτά τα πράγματα? Δεν υποτιμώ το μνημόνιο. Μην με παρεξηγείτε. Ασφαλώς η παρουσία της Τρόικας και κυρίως της ανάγκης που ήρθε με τη χρεοκοπία μας το 10 μας οδήγησε να κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε ποτέ ούτε σε 400 χρόνια. Με βρίσκεται αυτό απολύτως σύμφωνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω από την πρώτη μέρα του μνημονίου όμως είναι ότι η μεγαλύτερη μας ντροπή, η ντροπή του πολιτικού μας συστήματος, είναι ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιους από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον για να μας πούν τι να κάνουμε στην πατρίδα μας. Και αυτά που μας λένε, κύριε Ξηδάκη, 9 στα 10 είναι απολύτως αυτονόητα. Έξι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί, αυτό πιστεύω και αυτό κάναμε την πρώτη μέρα, είναι ότι εμείς πρέπει να πάμε τις μεταρρυθμίσεις πολύ γρηγορότερα από ό,τι μας λένε εκείνοι. Κατανοητό. Γιατί εκείνοι είναι εδώ, έχοντας το συμφέρον για να πάρουν πίσω κάπου τα λεφτά τους ή όσα πάρουν από αυτά. Εμείς όμως θα ζήσουμε στην Ελλάδα. Τα δικά μας τα παιδιά πάω θα ζήσουν. Πάω στο επόμενο εδώ. Πολιτικό θέμα. Άρα εμείς έχουμε ακριβώς συμφέρον να φτιάχνουμε τη χώρα μας. Κύριε Γεωργιάδη, πάω στο επόμενο πολιτικό θέμα και ζητώ και από τον Νίκο να μπούμε σε αυτό γιατί θέλω τη γνώμη σας. Γιατί παρατηρώ μόνο ότι η μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι. Φαίνεται λίγο Ναπολεόντιο, κύριε Βαγγελάτε, παρακαλώ πολύ. Για τα θέματα υγείας δεν αποφασίζω εγώ. Δεν είμαι ο Ναπολέον Βοναπάρτη. Για τα θέματα υγείας και όλα αποφασίζει η κυβέρνηση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Απόλυτα δεκτό. Όχι εγώ. Πάω στα γενικά πολιτικά. Γενικό πολιτικό είπα. Ναι. Απλώς είπατε πριν ότι η κατάτια του πολιτικού συστήματος. Θα νομίζω ακόμα ότι την ζώνησα. Η κατάτια του πολιτικού συστήματος είναι το ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Έρχομαι τώρα στο επόμενο. Σήμερα ο κύριος Ρεν λέει ανοιχτά ότι ακούστε, σας είχαμε πει ότι αν έχετε πλεώνασμα θα συζητήσουμε το χρέος. Μετά σας είπαμε ότι για να έχετε πλεώνασμα θα πρέπει να το επιβεβαιώσει η Eurostat και αυτό θα γίνει το Μάρτιο, γιατί τότε βγαίνουν τα στοιχεία. Και μετά θα συζητήσουμε. Τώρα σας λέμε ότι ακούστε να δείτε, θα γίνουν οι ευρωεκλογές και θα κάνουμε τη συζήτηση από το καλοκαίρι και μετά. Και υπάρχει ένα ερώτημα σε όλους μας. Οι θυσίες που έχουμε κάνει ξέρουμε πόσο αιματηρές είναι. Δεν θέλω να το πω μελοδραματικά, το λέω όμως πραγματικά όπως το έχουμε βιώσει. Πώς αντιδράτε τώρα εσείς, ο μνημονιακός υπουργός που το πήρατε πάνω σας, είναι αλήθεια αυτό? Με όποιο κόστος θα έχει αυτό το κομμάτι της τάσης των δανειστών μας? Η απάντηση είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το αρχαίο λατινικό ρητό πάνω στο οποίο εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Pacta sunt servanda. Οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται. Και οι συμφωνίες δεν είναι για να τηρούνται μόνο από εμάς προς αυτούς, αλλά είναι για να τηρούνται και από αυτούς προς εμάς. Το Δεκέμβριο του 2012 στο Eurogroup, η κυβέρνηση Σαμαρά και ο τότε Υπουργός Οικονομικών και ο Νίνο Γιάννης Στουνάρας πέτυχαν μια πολύ σημαντική συμφωνία. Πέτυχαν τη δέσμευση της Ευρώπης ότι το πρωτογενέα πλεώνασμα θα πυροδοτήσει τη συζήτηση για την οριστική διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Εφόσον εμείς πιστοποιήσουμε ότι έχουμε πλεώνασμα χωρίς καμία αμφιβολία τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, για να διατηρήσουν το ευρωπαϊκό πνεύμα του Pacta sunt servanda, οφείλουν να ξεκινήσουν αυτή τη συζήτηση. Αυτό που σας περιγράφω, αυτό που λέτε είναι αυτό που είπα και εγώ πριν. Σας λέω λοιπόν ότι έρχεται τώρα ο Ρεν από τους κατεξοχήν αρμόδιους γι' αυτό. Ο Ρεν δεν είναι μόνος του στην Ευρώπη. Ναι, και λέει, φαντάζομαι ότι δεν το έχει βγάλει από το κεφάλι του και λέει τη συζήτηση που λέτε το καλοκαίρι και να δούμε. Ακούστε, το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και του περαιτέρω κουρέματός του, ξέρετε, είναι πολιτικά ένα πολύ δύσκολο θέμα στην Ευρώπη. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ, είμαι και εγώ εκλεγμένος και μπορώ να καταλάβω τη θέση στην οποία βρίσκονται κάποιοι συνάδελφοί μου σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μην μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουμε. Να μην καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι για την υπόλοιπη Ευρώπη η Ελλάδα έχει δεχθεί εξαιρετική εύνοια από τους εταίρους, όμως έτσι το βλέπουν εκείνοι. Πόσο ακόμα, κύριε Γεωργιάδη, θα είναι επιχείρημα το τι γίνεται έξω, ότι πρέπει να επανεκλεγεί η Μέρκελ, ότι πρέπει να επανεκλεγούν τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο στις ευρωεκλογές? Υπάρχει και μια χώρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακούστε. Εγώ ήμουνα μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς όταν η εκπρόσωπος της αριστεράς του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στο τραπέζι που κάναμε εδώ στην Αθήνα, όταν ετέθη το θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους, μόνο που δεν μας έβρισε. Σχεδόν μας έβρισε, για να είμαι ειλικρινής. Μην το χρεώνετε στην αριστερά και τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την ίδια άποψη έχουν. Τα δικά σας αδερφά κόμματα. Όχι, όχι. Εκείνη την ημέρα η συγκεκριμένη κυρία από τον Τελίνγκε ήταν πολύ. Και το Λαϊκό Κόμμα. Και το κόμμα που είναι με τη Νέα Δημοκρατία την ίδια θέση. Και πληρώνει ο Γερμανός άνεργος την ίδια θέση. Και το λέει η αριστερά. Το κόμμα του Τσίπρα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα λοιπόν.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολη πολιτικά είναι αυτή η συζήτηση στην Ευρώπη. Σας λέω όμως, επειδή εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, ότι εφόσον το Μάρτιο πιστοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες το πλεόνασμα, το πρωτογενές εννοείται, του ελληνικού προϋπολογισμού, αναγκαστικά η συζήτηση θα ανοίξει. Μάλιστα. Δεν βάλτε μια τελεία να ακούσουμε λίγο τον Νίκο. Τις ευρωεκλογές. Έτσι. Ερώτημα, Νίκο. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Ασφαλώς όμως θα ξέρει ότι τις συμφωνίες τις επιβάλλει ο ισχυρός πάντα. Ποιος είναι ο ισχυρός σε αυτή την διμερή σχέση? Επί τρία χρόνια η ευρωπαϊκή οικογένεια και η ισχυρή Γερμανία έχουν αναγκάσει την Ελλάδα σε έναν δρόμο μαρτυρίου. Θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν λίγο διαφορετικά. Και η Ελλάδα έχει κάνει τις δικές της αμαρτίες. Εσείς πιστεύετε ότι επειδή κάποτε υπόθηκε κάτι, θα υποχρεωθεί το Βερολίνο ή Βρυξέλλες να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους και τα δικά τους εθνικά και προσωπικά συμφέροντα για να τηρήσουν μια συμφωνία η οποία... τι ισχύει από όλα αυτά? Ο Ρεν, όπως και λίγο πριν είχε πει πώς έγινε η υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο, όπως είπε και στη Σύνοδο Κορυφής η κυρία Μέρκελ, λένε τα προφανή πράγματα. Η Ελλάδα είχε κάνει τα σφάλματά της και πλήρωσε και για τα σφάλματα όλων των άλλων. Όλες οι χώρες που υπήχθησαν στο μνημόνιο. Για να σωθεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Μία από τις αλήθειες είναι αυτές. Και για να διατηρηθεί μια πολιτική ενότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παραμένει πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδος. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και είναι φανερό επίσης ότι βαδίζοντας προς τις ευρωεκλογές, όπου θέλουν να αφουγκραστούν τη βούληση των επιμέρους εθνών μελών, κρατών μελών, δεν θα κάνουν καμία κίνηση. Και μόνο αυτό, τι σας κάνει εσάς να είσαστε σίγουρος ότι το Μάρτιο θα δοθεί μια λύση? Δεν θα δοθεί καμία λύση. Και εξοργίζουν τον κόσμο. Θα είναι πολύ έντονο το ευρωπαϊκό μήνυμα. Οι Ευρωπαίοι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πολύ καθαρά ότι η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο πολιτικής ανακατάταξης, ότι άλλα γκρουπ εξουσίας, άλλοι συσχετισμοί πολιτικοί θα προκύψουν ίσως και πριν από τις ευρωεκλογές, αλλά σίγουρα στις ευρωεκλογές, και το αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή οι προστριβές μεταξύ υπουργών ή διαφορές εκτιμήσεων δείχνουν αυτό το πράγμα. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση. Επειδή θα κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη, ένα ερώτημα. Ένα σχόλιο μόνο. Σύντομο εγώ μόνο. Εγώ δεν είπα ότι θα βρεθεί λύση το Μάρτιο. Είπα ότι θα ανοίξει η συζήτηση, είπατε. Είναι σαφές. Ο Ρεν λέει δεν ανοίγει η συζήτηση. Η συζήτηση το καλοκαίρι. Θα κλείσει μετά από αρκετούς μήνες. Ο Ρεν λέει σήμερα. Και σίγουρα μετά τις ευρωεκλογές. Θα ανοίξει το καλοκαίρι. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει τελικά να έχουμε απελευθέρωση στο θέμα της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θα συμμορφωθείτε με αυτή την απόφαση, κύριε Γεωργιάδη? Επιτρέψτε μου, κύριε Ευαγγελάτε, να σας πω ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συνολικά από την κυβέρνηση και εγώ σέβομαι πάντα τις κυβερνητικές αποφάσεις. Καθαρή... Όμως σας λέω, αφήστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εντοκυβερνητικά. Καθαρή απάντηση σας, ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι ακόμα, θα να πω ένα τελευταίο, πολύ για να γίνει σαφές. Αξίζει τον κόπο οι τηλεθεατές σας, ναι, και κάνω αυτή τη ζήτηση. Δεν έχουμε, έχουμε 10 δεύτερα, μετά θα μας κόψουν. Κοιτάξουν να δουν, κλείνω. Να κοιτάξουν να δουν τι γίνεται στην Αργεντινή. Α, θα το έχουμε μεγάλο θέμα σε λίγο. Κάποιος κύριος Τσίπρας μας είπε στη Βουλή, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Ας κοιτάξουν λίγο αυτοί οι ψηφοφόροι του πανηγυρίζανε. Κάνουμε εκλογές τώρα. Να πάμε στην Δραχμή και να διώξουμε την Τρόικα. Τι γίνεται στην Αργεντινή λοιπόν, τώρα. Θα το δούμε αναλυτικά. Είναι από τα θέματα που θα αναπτύξουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ τον